του Εθνικού Συμβουλίου Μάλιστα. επιβεβαιώθηκαν γιατί ήσαν από την αρχή μηδενικές. Τι έχει επιβεβαιωθεί? Το πρώτο που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι τους τελευταίους τουλάχιστον μήνες δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά τις συγκλήσεις στα διάφορα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και διαρωτούμαστε γιατί κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν και εντός και εκτός Κύπρου αυτό το κλίμα της εμπεριαισιοδοξίας ότι έχουμε καλύψει τον 90% των ζητημάτων, ότι βρισκόμαστε σε τροχιά λύσης και ότι ενδεχομένως θα υπήρχε και λύση πριν από τις βουλευτικές εκλογές για να ματιωθούν. Σωστό. Τον πρόεδρο πώς τον είδατε, κύριε Σιζόπουλε? Ήταν αισιόδοξος μετά την ενημέρωση? Νομίζω καλύτερα να ρωτήσετε τον πρόεδρο, να μην μεταφέρω εγώ. Όχι, λέω η δική σας εικόνα. Ήσασταν εκεί, την εικόνα σας. Η δική μου εικόνα ήταν ότι δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος. Και δεν πρέπει να είναι, λογικά. Άλλο να έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία και άλλο να θεωρώ ότι είμαστε σε τροχιά λύσης. Τώρα ένα θέμα. Έχει επιβεβαιωθεί. Ναι, παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Έχει επιβεβαιωθεί ότι στη μέχρι σήμερα διαδικασία αυτό που επικαλείται ο πρόεδρος και οι συνεργάτες ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία πάρε-δώσε, τελικά έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι διαδικασία δώσε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το πάρε. Δώσε. Μάλιστα. Και ο λόγος είναι γιατί ακριβώς δεν έχει μέχρι στιγμής συζητηθεί επί της ουσίας και κάποια καθόλου από τα κεφάλαια που η άλλη πλευρά πρέπει να αποδώσει. Όπως είναι το εδαφικό, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι οι εγγυήσεις, η αποχώρηση των τουχηγών στρατευμάτων, η αποχώρηση των επίκων που αυτό αμφιβάλλω αν θα συζητηθεί, γιατί μάλλον με τα όσα τεκταίνονται, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς θα νομιμοποιηθούν. Μάλιστα. Και ενδεχομένως να είναι και πλειοψηφία στα κατεχόμενα οι επίκοι, αυτά να το γνωρίζουν. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Mm. Λοιπόν, και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, τα οποία δεν φαίνεται να είναι εύκολη διαδικασία. Και σοβαρά, και σοβαρά ζητήματα. Και σοβαρά ζητήματα. Ουσιαστικά. Ακριβώς. Τώρα, ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, έχει μέγα θέμα. Έχει δημιουργηθεί με αυτή την περίφημη διαρροή του εγγράφου που κάνει τον Πρόεδρο, λέει, να αναθεωρήσει αυτό που είπε όσον αφορά την ενημέρωσή σας και να πάει στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν ενημέρωση επιτόπου. Η ενημέρωση επιτόπου, εμείς ως ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να την αποδεχτούμε, είναι μια εξευτελιστική διαδικασία και δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτήν την λογική. Μάλιστα. Το δεύτερο, αυτοί που ζητούν έγγραφα και ακόμα δεν τα έχουν πάρει, θέλω να μάθω ποιος είναι ο λόγος που θα διαρρεύσουν ένα έγγραφο το οποίο ουσιαστικά είναι εντελώς ανώδυνο και άνευ ιδιαίτερης σημασίας για να στερηθούν τις δυνατότητες να έχουν τα άλλα τα έγγραφα. Μάλιστα. Εάν υπάρχει κάποια δικαιολογία, αυτοί που διέρευσαν το έγγραφο πρέπει να είναι αυτοί που δεν θέλουν να δοθούν έγγραφα. Και όχι αυτοί που θέλουν να πάρουν τα έγγραφα. Ναι, να πούμε εδώ ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να το έχουν άλλα 100 πρόσωπα. Ακριβώς. Είναι οι Ηνωμένα Έθνη, οι πρέσβεις, οι πολλοί κόσμο που το έχει. Συνεργάτες του Προέδρου, ενδεχομένως ή κάποιοι άλλοι. Αλλά εγώ ρωτώ, απλή λογική. Εγώ που ενδιαφέρομαι να πάρω σοβαρά έγγραφα, γιατί πρέπει να διαρρεύσω έναν έγγραφο το οποίο ουσιαστικά είναι ανούσιο και άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Μάλιστα. Για να στερηθώ τη δυνατότητα να έχω τα σοβαρά έγγραφα. Εάν κάποιος είχε λόγο να διαρρεύσει έγγραφο, είναι από αυτούς που δεν θέλουν να υπάρχει παραχώρηση των υπολείπων εγγράφων. Άρα φωτογραφίζεται αυτό που έκανε ο κ. Παπαδόπουλος την ίδια την κυβέρνηση. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Λαθασμένη, σωστή, αυτή είναι η λογική μου. Μάλιστα. Εάν υπάρχουν άλλοι που έχουν άλλη λογική, αυτή είναι και η λογική σου. Τώρα, θεωρείτε ότι. Αυτό που μπορώ να πω με κάθε βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι από την ΕΔΕΚ που έγινε διαρροή. Εμείς δεν έχουμε διαρρεύσει μέχρι στιγμής καθόλου. Μάλιστα, πολλές φορές συνάδελφοι δημοσιογράφοι μας ερωτούν και δεν δίνουμε πληροφορία και ας είμαστε λίγο κακοί και ας τους δυσαρεστούμε. Όμως αυτή είναι η τακτική την οποία ακολουθούμε ως κόμμα. Μάλιστα. Αυτό είναι βέβαια για μας δεν είναι και τόσο καλό, αλλά είναι σεβαστό. Το γνωρίζω, Αντρέα, αλλά καμιά φορά έτσι πρέπει να λειτουργήσουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό υπόλοιπο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα στην Πάφο. Πάμε στο Μάριο του Ιγνατίου.